Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για πρώτη φορά εδώ στο στούντιο τον Γεώργιο Ανθρακεύς, δόκτορα νομικής Πανεπιστημίου Αμβούργου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, με διδακτορική διατριβή για το ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική ΑΟΣ. Ε, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μου, κύριε Ανθρακέφ Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σε εσά, κυρία Τσόρμπα, και καλησπέριζω και το σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Ε, ξέρετε, κύριε ε, το αντικείμενο το οποίο και μελετάτε και γράφετε γι' αυτό και για το οποίο μπορείτε να έχετε άποψη, είναι ένα αντικείμενο που χρειάζεται κλαίκευση προκειμένου ο κόσμο να μπορεί να αντιληφθεί ο μέσο πολίτη. Ε, τα εθνικά θέματα ενδιαφέρουν πολύ κόσμο και δικαίω, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και κάποια πράγματα που ίσω είναι λίγο δυσκολονόητα. Μόλι ακού για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό κλπ., κάποιο μέσο πολίτη που ασχολείται με άλλα πράγματα να πει τώρα τι ακριβώ είναι αυτό, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε. Θέλετε λίγο να μα εξηγήσετε γιατί επιμένετε ότι είναι τόσο πολύ να, ε, σημαντικό για τη χώρα μας να οριοθετηθεί αυτός ο θαλάσσιος ε, χωροταξικός σχεδιασμός. Ε, ευχαριστώ πολύ βεβαίως. Ε, σε πολύ γενικές γραμμές θα, θα πω το εξής. Ότι το ζήτημα της ΑΟΣ είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί το λέω αυτό. Και αυτό ε, διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Ε, η ΑΟΣ είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα αρχικά με βάση τη, τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας το 1982 να επικτείνει... Ε, τη θαλάσσια τη ζώνη σε πολλά ναυτικά μίλια, δηλαδή να ξεπεράσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό λέγεται ΑΟΣ. Δεν μιλάμε για την Αιγελίτιδα ζώνη που είναι η εθνική της κυριαρχία που και αυτή θα πρέπει να, να ξεπεράσει. Δεν τα... μιλάμε για τα 12 ναυτικά μίλια δηλαδή είναι αναφερόμαστε. Για την, μόνο για την Αιγελίτιδα ζώνη. Ε, δεν μιλάτε εσείς γι' αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό, απλά όμως η ΑΟΣ, αν η Ελλάδα καταφέρει και κάνει κοινή ΑΟΣ με την Κύπρο, που είναι και το, πιο και το μέλημά μας, που οφείλουμε να το κάνουμε, διότι αυτό επιτάσσει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τότε μπορεί να πει η Ελλάδα: Από τη στιγμή που κάναμε την ΑΟΣ και, ξεπε... και φτάνουμε ε, τα 12 ναυτικά μίλια, άρα μπορούμε και την Αγιαλίτιδα ζώνη να την ανακηρύξουμε και να πούμε άρα ότι είναι. Άρα, λέτε ότι αυτή. θα μπορούσε να είναι ένας δούριος ύπος για να φτάσουμε τελικά στην ανακήρυξη και τη Αγιαλίτιδα ζώνη. Πολύ ζώνης. σωστά. σωστά. Πάρα πολύ Από σωστά. την άλλη το ξέρουν αυτό μάλλον και οι απέναντι και όταν μιλάω για απέναντι εννοώ για την Τουρκία, άρα ε, υποθετικά ε, μιλώντας θα προκαλούσε κάτι τέτοιο την Τουρκία. Βεβαίως. Ε, ποια είναι πλέον η ευτυχή, η ευτυχή συγκυρία, κυρία Τσόρμπα. Η ευτυχή συγκυρία είναι ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 ο, έχει επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1998. Άρα έγινε Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η Ελλάδα μπορεί να επικαλείται το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και θα είναι προς εποφιλία της. Τι σημαίνει αυτή η ενσωμάτωση, αυτή η επικύρωση του, ο, του δικαίου για τη σύμβαση της θάλασσας, σημαίνει ότι από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από όλες τις χώρες μέλη να κάνουν να εισοματώσουν μια ευρωπαϊκή οδηγία δηλαδή να κάνουν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα από το 2014 δυστυχώς μέχρι τώρα δεν το έχει κάνει. Αν το είχε κάνει και απαντάω α, ευθέως στο ερώτημά σας τι συνέπειες θα ήταν θα είχαμε δημιουργήσει ΑΟΣ δηλαδή μέχρι και ε, κοινή γραμμή ε, ε, με την Κύπρο. Η Κύπρος τα έχει κάνει όλα κυρία Τσόρμπα άρα αυτό δεν το έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Ένωση από, τις, ε, από το Δεκεμβρίο, δηλαδή από τις 21 Δεκεμβρίου του, του 2023 παρέπεμψε την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν το έκανε. Για ποιο λόγο έκανε αυτή την ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε αυτή την ενέργεια διότι ζημιώνεται και η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση από την Άρα θα ήθελε εμεί να προχωρήσουμε σε Βεβαίως κάτι τέτοιο. Ευρωπαϊκή μας Ένωση βεβαίω και μα το επιβάλλει και γι' αυτό το λόγο μα παρέπεψε. Από την άλλη, ε, μιλάτε για 2014. Σκεφτόμαστε το 2015 τι έγινε με το μεταναστευτικό. Πολύ Σκεφτόμαστε σωστή. με όλη την προκλητικότητα των Τούρκων το επόμενο διάστημα. Μήπω οι συνθήκε δεν ήταν ευνοϊκέ, γι' αυτό δεν προέβη η τότε ελληνική κυβέρνηση. Σε κάτι τέτοιο. Όχι γιατί ε, αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία ε, υιοθετήθηκε το 2014 και δόθηκαν δύο χρόνια περίοδο χάριτος και προσαρμογής των εθνικών νομοθεσιών. Δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα αφορούσε και την Κύπρο και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που, που ήταν παράκτιες που είχαν ε, θάλασσα. Άρα δηλαδή ουσιαστικά και τυπικά η Ελλάδα καθυστερεί ε, κατά τρόπο μη συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο από την 1η Πρώτη του 2017. Ε, αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με. Επομένω, θα μπορούσαμε αυτή την δυνατότητα που μα παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την αξιοποιήσουμε προ όφελό μα. Βεβαίω και είναι υποχρεωτικό αυτό να συμβεί. Διότι εάν συνέβαινε αυτό, και, και απαντώ πάλι και στο ερώτημά σα, τι στάση θα κρατούσε η Τουρκία ω προ αυτή την ενέργεια τη Ελλάδο. Μα η Τουρκία, επειδή είναι χώρα υποψήφια προ ένταξη, οφείλει να σέβεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, διότι δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη στιγμή που θα απορρίπτει αλλά ή και θα εμποδίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και έτσι δίκαιο. πώς το σκέφτομαι, υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι όσο είναι ο Ερντογάν στα πράγματα και ακόμη υπάρχει αυτή η διάθεση της Τουρκίας να, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο που μπορεί να μην είναι ο Ερντογάν στα πράγματα. Πολύ σωστό είναι και αυτό που τονίζεται. Εμείς όμως πάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Ένα συγκεκριμένο δεδομένο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει την Ελλάδα σε εισαγωγικά να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει διότι κυρία Τσόρμπα εάν η Ελλάδα καθορίσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ουσιαστικά οτιδήποτε θα είναι σαν ενεργειακός πλούτος μπορεί να τον αξιοποιήσει. Δηλαδή ευθέως μπορούμε να βγούμε από αυτήν την οικονομική ε... Κατάσταση τη δύσκολη που, βρε, που βρισκόμαστε και να μπορέσουμε αλλά να βοηθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργειακά. Δηλαδή, οι υποθαλάσσιοι ενεργειακοί πόροι θα μπορούσαν να είναι ε, επωφελεί και για την Ελλάδα να μην εισάγουμε φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο αλλά και να το εξάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το, το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει στη πολιτική τη και τη στρατηγική τη και γι' αυτόν τον λόγο. Ε, ναι, με το δικό σα το σκεπτικό, κύριε Ανθρακέβη, γιατί δεν προχωρούν οι κυβερνήσει. Προφανώ το γνωρίζουν οι ειδικοί τη κάθε κυβέρνηση. Ε, Υπάρχουν πολλοί νομικοί, γνωρίζουν τι συμβαίνει στο διεθνές δίκαιο Υπάρχουν άτομα των καθηγητές των πολιτικών επιστημών κλπ Γιατί δεν προχώρα ε, σε μια τέτοια ε, αναγνώριση, ε, σε μια τέτοια προώθηση του ζητήματος η ελληνική κυβέρνηση ε, Πολύ φοβάμαι ε, κυρία Τσόρβα Αλλά κασία θα κάνετε που ναι, να ξέρετε ναι, ναι, δε, δεν θα απαντήσετε με τους κυβέρνησης Θα υποθέσω και εγώ διότι αυτά πλέον είναι γνωστά δηλαδή Όπω είπατε και στην εισαγωγή σα, η διδακτορική μου διατριβή για πρώτη φορά ανέδειξε το ζήτημα τη ΑΟΣ υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού δικαίου, που είναι και το άμεσα εφαρμοστέο και υπηρεσιών δίκαιο. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε ε, και στα πανεπιστήμια τη Ελλάδο αλλά και του εξωτερικού, δεν προσεγγίθηκε το ζήτημα τη ΑΟΣ υπό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που οφείλω να την αναγνωρίσω. Ένα δεύτερο είναι ότι πλέον αυτό έγινε γνωστό σαν ένα σα διακεκριμένος νομικός στην Αθήνα, συμμετείχα και σε συνέδρια, έγινε και του Υπουργείου των Εξωτερικών ότι θα πρέπει η χώρα μας, η πατρίδα μας, να το δει το ζήτημα αυτό και από αυτό το πρίσμα. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον, δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Τώρα για ποιο λόγο ασικάσουμε, ασυμποθέσουμε, <χω> για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό. Θεωρώ ότι πλέον υπάρχει η συμφωνία που κάνει, η κρυφή συμφωνία θα το έλεγα που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και αυτό επιβεβαιώθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα και εγώ αλλά και η επιστημονική κοινότητα μέσα αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα να δηλώσει ότι απεμπολεί κάθε τη δικαίωμα. Αυτό το ίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και λίγε μέρε μετά, δηλαδή 7 Δεκεμβρίου, τι υπογράφει η Ελλάδα με την Τουρκία, που συνεχίζει η Τουρκία να απειλεί την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να ήθελα και ένα σχόλιο σα για ναι, την νέα, ναι. και πα... όχι νέα, την πάντα επίκαιρη ρητορική Ερντογάν και των Τούρκων αξιωματούχων, σχετικά και με τη Σμύρνη, είδατε τι είπε, και με την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τη λέει. Δηλαδή, επανήρθε το γνωστό, το γνωστό αφήγημα, έτσι. Έτσι ακριβώ. Άρα, δηλαδή, εγώ ο, ο, εκπλήσωμαι, ενώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Που λέει τι πρέπει να κάνει ο, ο, ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί, ε, από ό,τι και εγώ ακούω, θα υπάρξει μια συνάντηση στι 7 α, τον Μάιο-Μήνα για να συζητήσουν να δώσουν συνέχεια αυτό που έγινε στην Αθήνα το Δεκέμβριο. Μα εκεί οφείλει να πει ο κύριο Πρωθυπουργό, ξεκάθαρα στον Τούρκο Πρόεδρο, ότι ξέρετε κάτι, εμεί οφείλουμε να προχωρήσουμε σε κοινή αόσμη την Κύπρο, διότι αυτό μα το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι άμεσα εφαρμοστεία και υπερισχύουσα στην ελληνική επικράτεια. Δεν θα το πει. Δεν θα το πει. Άρα, δηλαδή, κυρία Τσόρμπα, είναι μια στενάχωρη κατάσταση όπου θα πρέπει να ανησυχούμε όλοι μας, είτε λεγόμαστε ειδικοί επιστήμονες, είτε Έλληνες πολίτες, για ποιο λόγο η Ελλάδα, ενώ ξέρει ότι την παρέπεψαν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και υπήκειται να πληρώσει ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο. Και αυτό το χρηματικό πρό, πρόστιμο προτιμά η Ελλάδα να το, να το παραπέμψει στον Έλληνα φορολογούμενο και να μην κάνει, Αυτονόητο. Έχουμε φοβικό σύνδρομο έναντι τη Τουρκία. Γιατί, ναι. γιατί διαχρονικά βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον η στάση έχει κάτι το φοβικό. Είναι πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν ότι ε, θα πρέπει να απλώνουμε βέβαια τα πόδια μα όσο αντέχει το πάπλωμα, όσο είναι το πάπλωμα. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι εδώ και κάποιο διάστημα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε πια τον, ε, την, τον αμυντικό και τον εξοπλισμό που θα μπορούσαμε να σταθούμε. Ίσως απέναντι στην Τουρκία, το οποίο το φοβάται και όλα στην Τουρκία. Βεβαίω, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα οργανωμένη, είναι μια στρατιωτική δύναμη και το ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Τουρκία. Αυτό είναι γνωστό. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει ο κόσμο. Το άρθρο 42, παράγραφο 7 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Δηλαδή, τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ρητό ότι αν μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκής Ένωση απειληθεί από μια άλλη χώρα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνδράμει στρατιωτικά την Ελλάδα. Θα σας πω και κάτι και πώς να το συνδέσω σε αυτό που γίνεται ε, στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Εάν η Ουκρανία ήταν χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, θα υπήρχε μια υποχρέωση που η οποία πηγάζει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάλι ξαναγυρίζω στην περίπτωση της Ελλάδος, δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα να έχει αυτό το φοβικό σύνδρομο έναντι της Τουρκίας, διότι είναι μια χώρα η οποία είναι Ισχυρή στρατιωτικά. Ναι, προ Θεού, υπείς... βέβαια, να μην φανεί ότι λέμε ότι ναι, θα θέλαμε να εμπλακούμε. Το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να εμπλακούμε σε πόλεμο. Έτσι. Όχι, μα, μα η Τουρκία δεν θα τη συμφέρει να το κάνει γιατί θα βρει απέναντί τη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι, όπω είπαμε και πριν από λίγο, είναι, είναι στρατηγική σημασία η Ελλάδα να κάνει ΑΟΣ, σ, ε, κοινά σύνορα θαλάσσια με την Κύπρο. Η Κύπρος το έκανε, η κυρία Τσόρμπα. Άρα, δηλαδή, έρχομαι και ρωτώ. Πώ είναι δυνατόν η Κύπρος μια μικρότερη χώρα με μικρότερη στρατιωτική ισχύ, να προχωρά και να κάνει τα πάντα, Άρα, δηλαδή, κάπου αλλού βρίσκεται το πρόβλημα. Και το πρόβλημα, θεωρώ, βρίσκεται στο ότι οι ελληνικέ κυβερνήσει, ειδικά των τελευταίων χρόνων, δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν κατανοήσει ποιε είναι οι υποχρεώσει του έναντι του ελληνικού λαού. Βέβαια και από την άλλη θα πω, γιατί έχουμε και ευρωεκλογέ μπροστά μα, ότι και εμεί ω πολίτε το βλέπουμε και στι δημοσκοπήσεις δεν έχουμε τόσο ψηλά αυτά τα ζητήματα, για να είμαστε ειλικρινεί. Κατανοώ το θέμα τη ακρίβεια ότι είναι πρώτο για τον Έλληνα πολίτη, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε και όλα αυτά να τα συνεκτιμούμε σε κάθε απόφασή μα. Έτσι ακριβώ, δυστυχώ, κυρία Τσόρμπα, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ε θα έπρεπε να είναι ένα ζήτημα σημαντικό διότι ε, έχει να κάνει με το γόητρο της Ελλάδος. Δηλαδή οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας θα έχει να κάνει με το γόητρο της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο το γόητρο αφού είπατε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο ε, τότε και ενεργειακά θα μπορέσουμε με διαφορετικό τρόπο να λειτουργήσουμε αυτό έχει αμέσως και οικονομικό αντίκτυπο βεβαίως, και γεωστρατηγικό αντίκτυπο. Βεβαίως πολύ σωστά είπατε δηλαδή αυτή η υποχρέωση τη της Ελλάδος έχει να κάνει και με την στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει τη λεγόμενη γαλάζια οικονομία, να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν οικονομικά οτιδήποτε πόροι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη θάλασσα και ένα από αυτό το πολύ σημαντικό είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει, αντιμετωπίζει ένα μεγάλο πρόβλημα ενεργειακό και αυτό το πρόβλημα η Ελλάδα άμεσα θα μπορούσε να συνεισφέρει και να ξεπεράσει όχι μόνο η Ελλάδα τα οικονομικά της προβλήματα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν νοείται καμία οικονομία που να μην βασίζεται σε ενεργειακούς πόρους και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα και η Κύπρος τους έχει και σε μεγάλο βαθμό. Σε επόμενη βαθμό. κουβέντα μας θα κοιτάξουμε να είναι μαζί μας και κάποιος καθηγητή πολιτι... του διεθνούς... διεθνούς, Διεθνών Πολιτικών Σχέσεων, Διεθνού Δικαίου, δεν ξέρω αν το λέω καλά, για να μπορέσει να πει αν αυτά είναι όπω τα λέτε ή αν έχουν κάποιοι κίνδυνοι που ενδεχομένω για εσά δεν υπάρχουν. Έτσι ώστε να έχετε και έναν αντίλογο, κύριε Ανθρακεύου, για να δούμε όλη την εικόνα. Τι λέτε. Με τα χαρά θα είμαι στη διάθεσή σα και θα ήθελα έτσι να πω και μια λόγω του ότι σιγά σιγά και τα κόμματα ξεκινάνε να εισέρχονται στο, στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα ήθελα να ενημερώσω και εσάς και, τον, και τους τηλεθεατές, ε, ε, θα είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Νίκη και θεωρώ ότι... Καλή επιτυχία να σα ευχηθούμε. Σα ευχαριστώ πολύ και θεωρώ ότι αυτή η επιστημονική τεκμηρίωση και προσέγγιση θα μπορούσε να είναι υποφελή για την χώρα μα, παίρνοντα πλέον και έναν πολιτικό λόγο. Πολύ ωραία και να σκεφτούμε βέβαια ότι στις ευρωεκλογές διακυβεύονται πολλά, δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο σε απόσταση, αποστασιοποιημένοι. Είμαστε που είμαστε από τις εθνικές, είμαστε και από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Είμαστε υπέρ της συμμετοχής, με κάθε τρόπο. Βεβαίω, και θα πρέπει ο κόσμος να συμμετάσχει μαζικά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί, Γιατί το 90% της εθνικής νομοθεσίας εκπορεύεται από την Ευρώπη, από τα θεσμικά όργανα και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θεσμικά όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ε, παίζει ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει οι άριστοι να σταλούν στην Ευρωβουλή και για, για το λόγο αυτό από τη δική μου την πλευρά έχω θέσει ε, ε, τον εαυτό μου στην υπηρεσία του ελληνικού λαού και θα μπορούσα θέματα που άπτονται του ευρωπαϊκού δικαίου να τα προωθήσω όπως, πρέπει. Τα όπως σας πρέπει. σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ανθρακέφης. Καλό μεσημέρι σας. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και σε εσάς. Να είστε καλά. Mm. Και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα αφήσουμε τη γαλάζια οικονομία και θα πάμε στην πράσινη οικονομία. Θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, γραμματέας περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ, μέλος οργανισμού φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.